Καθόρισε και την εκπομπή σας. Σωστά, σωστά. Και τη ζωή όλων μας, μεγαλύτερων και μικρότερων. Ήταν αγαπημένος πραγματικά στον κόσμο. Και νομίζω ότι εκτός από την ευαισθησία για τις γυναίκες που αναφέρθηκε, χωρίς να μειώνω την καλλιτεχνική του διαδρομή, θέλω να δημήσω και την κοινωνική του ευαισθησία, χωρίς να το φορτίσω παραπάνω, γιατί την ώρα που φεύγει κάποιος, εκείνο που αφήνει σαν σημάδι, είναι η προσφορά του όχι απλά στην τέχνη, αλλά στην κοινωνία μας. Και νομίζω ότι ήταν αγαπητός, γιατί η δεκαετία του 60 και από αυτόν και από άλλους καλλιτέχνες ήταν αυτό που λέγαμε ο λαϊκός κινηματογράφος. Έτσι. Που βοήθησε πολλούς να δουν πολλά πράγματα και ήταν και έτσι. Μια εποχή που ήταν η μόνη διαφυγή. Μετά ήρθε η εποχή της τηλεόρασης και άλλα πολλά. Λοιπόν, σε όλες τις τηλεόρασεις, όταν βλέπεις αυτές τις ταινίες, έχεις την αίσθηση ότι ήταν άλλοι Έλληνες. Ναι, δεν αλλάζω θέμα. Άλλη κοινωνία, αλλά το αισθάνομαι ως ανάγκη και ως άνθρωπος. Δεύτερο, καλό ταξίδι στο βιβλίο του συνάδελφου, του Στέφου, που έχει γράψει και άλλα βιβλία. Και καλή επιτυχία στη συζήτηση απόψε. Δεν θα μπορώ να είμαι εκεί για μια σειρά άλλους λόγους, αλλά λέω ούτως ή άλλως. Έχει σημασία να προσπαθεί, όχι απλά επειδή είναι συνάδελφος, μια συζήτηση και νομίζω και το τραπέζι που έχει προσπαθήσει να στήσει δείχνει και μια συζήτηση που θα πιάσει πολλές πλευρές. Τρίτο, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, οπότε ήταν η χειρότερη ημερομηνία για τη χώρα. Η χειρότερη ημερομηνία για τη χώρα ήταν η άνοιξη του 10, όταν παρά τα σημάδια που είχαμε πριν, χρεοκόπησε επί της ουσίας η χώρα. Και το αφήνω έτσι, χωρίς να το πάω παρακάτω. Πάμε λοιπόν τώρα για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο μεταναστευτικό, δεν είναι μόνο προσφυγικό. Είναι ένα τεράστιο θέμα και επειδή μεταξύ μας, ποιο συνάδελφοι λέω, πρέπει να είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί και με τους εαυτούς μας και με την όλη συζήτηση, το έλεγα και παλιότερα, ασχέτως ποιος είναι στην κυβέρνηση. Σε όλα τα ζητήματα έχει σημασία να το προσεγγίσουμε με την ουσία και την συνολική του διάσταση. Το θέμα αυτό δεν λύθηκε και δεν θα λυθεί όσο η Ευρώπη είναι διαλυμένη και, να μην πω, στη γωνία. Μάλιστα. Ο κόσμος ο σημερινός θέλει άλλες απαντήσεις, ο κόσμος εννοώ γενικότερα, αλλά και οι δικοί μας, οι συμπολίτες. Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην βλέπουμε ότι ό,τι και να γίνει, και δεν παίρνω απλά τη συγκυρία της εικόνας, γιατί και χτες τα διεθνή κανάλια, αρνητικό για την εικόνα της χώρας μας είναι, με όλες τις διαστάσεις, όχι απλά γιατί Μάλιστα. υπάρχει αυτή η αναμέτρηση κυβέρνησης και ντόπιου πληθυσμού, και οι αιτίες νομίζω είναι προφανείς. Mm-hmm. Όταν παραγκαζώσει κανείς τα συνθήματα, όποιος και αν είναι αυτός, η πραγματικότητα τον χαστουκίζει. Και αν το πω λίγο διαφορετικά, εμείς και στο σημερινό φίλο, αν το έχεις εκεί, αλλά τέλος πάντων, εμείς κάνουμε μια κριτική, ας το πούμε σκληρή, λέμε σχεδόν ότι είναι το ΜΑΤ εδώ, ΜΑΤ εκεί, ΜΑΤ παραπέρα. Νησιά, ασοέγεσαι. Αυτή η εικόνα δείχνει και ένα είδος μεγάλου προβλήματος που έχει η σημερινή κυβέρνηση. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά, ρε Δημήτρη. Δεν μας Όχι, έχουμε ξαναδεί, αλλά για προσέξτε τη συγκυρία. Επιτρέψτε μου λίγο. Δεν κάνω συγκρίσεις εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ αποτυπώνω το σήμερα και είμαι διατεθειμένος. Δεν θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Πιο γλυκό, πιο τρυφερό. Αλλά ξαναλέω, το μεταναστευτικό δεν ήταν θέμα του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε απλά του Ερντογάν. Και του Ερντογάν. Και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και νομίζω ότι καλό θα είναι να πούμε στους πολιτικούς μας, όλοι μας όμως, ότι ασχέτως το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ σήμερα, γιατί η δυσφορία του ντόπιου πληθυσμού είναι δεδομένη και η αγανάκτηση, αλλά και με επιτρέψτε μου να πω, σε ένα μεγάλο βαθμό είναι δικαιολογημένοι, γιατί δεν βλέπουν αξιοπιστία σε χειρισμούς. Και όταν έχουν περάσει 8 μήνες από μια κυβέρνηση που τους έλεγε περίπου ότι την επόμενη μέρα θα έχουν όλα λυθεί ή θα μεταφερθούν, εκεί νομίζω έφτασε το τέλος κάποιων τοπικών αξιωματούχων και άλλων. Αλλά επανέρχομαι στους πολιτικούς μας να ζητήσουμε σε αυτό το θέμα μεγαλύτερη παρέμβαση στην Ευρώπη σε όλα τα φόρα και τους χειρισμούς για να προσπαθήσουν να βάλουμε φρένο στο Σουλτάνο και σε άλλους. Μας περιμένει ο κύριος Βορύδης και η κυρία Χτσόγλου, δεν έχουμε χρόνο, Λίνα, για φλιαρίες. Ένα εκατομμύριο πέρασαν το 2015 τα σύνορα της Ευρώπης. Το είπαμε αυτό, να μην λέμε τα ίδια συνέχεια. Έκλεισαν τα σύνορα. Ήταν χθες η κόρη στο προσπάθησα να είμαι ουσιώδης. Νίκος Στέφος, τα είπε στην αρχή, δεν είναι πιστικό. Τα πούμε τα απόγευμα. Μας έφαγε την νέα ο Μακαρίτης Βουτσάς. Καλημέρα σας.